Καλημέρα σας αγαπητές αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στους διοργανωτές. Αρχίζοντας θέλω να θυμίσω ότι 3 στα 4 εμπήματα του θώρακα οφείλονται σε πνευμονία. Και να πω επίσης ότι το εμπήμα είναι εκείνο το τελικό στάδιο μιας εξέλιξης μιας οντότητας που λέγεται παραπνευμονική ή πεζοκοντική συλλογή. Δηλαδή η συλλογή που συνοδεύει μια πνευμονία και η οποία στα αρχικά της στάδια είναι απλά μια φλεγμονώδης στήρα κατάσταση και αν έρθει σωστή αντιβίωση, αν 90% αυτών των περιπτώσεων θα πάει πάρα πολύ καλά χωρίς άλλη παρέμβαση. Σε ένα ποσοστό 10% μικρόβια μπορεί να ακολουθήσουν τα φλεγμονώδη αυτά υγρά τα οποία φεύγουν από τον πνεύμονα και μπαίνουν στην πεζοκοτική κοιλότητα. Οπότε έχει επιμολυσμένη πεζοκοτική συλλογή. Στην αρχή θα είναι ο ρόδος εμφάνισης, ίσως τολερής, με παρουσία μικροβίων μέσα βέβαια, και στη συνέχεια αυτό, αν εξελιχθεί έτσι περαιτέρω, θα γίνει πίον. Εμπίημα, είτε η άλλη οντότητα που σας είπα, που μπορεί να είναι ορόδης αλλά να είναι επιμολυσμένη και λέγεται επιπλεγμένη παραπνευμονική πεζοκοτική συλλογή, έχουν κοινή αντιμετώπιση. Εν τη αυτή περιπτώσει, ό,τι πω εδώ για το εμπίημα ισχύει και για κάθε επιπλεγμένη παραπνευμονική πεζοκοτική συλλογή. Οι βασικές αρχές αντιμετώπισης, και περνάω κατευθείαν σε αυτό γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός, είναι ότι καταρχάς όλοι αυτοί οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν εμπίημα εννοείται ότι πρέπει να εισάγονται στο νοσοκομείο, θα πρέπει να λαμβάνονται καλλιέργειες από το υγρό και από το αίμα. Τίθεται μια εμπειρική αντιβίωση. Καταρχάς, φροντίδα βέβαια για θρέψη, θρομποφύλαξη και επίσης σε αυτές τις περιπτώσεις θα φροντίσουμε να παροχετεύσουμε το υγρό. Δεν αρκεί μόνο η αντιβίωση, είμαστε σε εκείνο το στάδιο προχωρημένης κατάσταση όπου δεν αρκεί μόνο αντιβίωση, είτε με θωρακικό σωλήνα ή θωρακικό καθετήρα, πιθανά να χρειαστεί να βάλουμε ενδοεπεζοκοτικά, ενδοδυλυτικά ή τέλος να καταφύγουμε στους καλούς συναδέλφους χειρουργούς οι οποίοι θα δώσουν την τελική λύση με χειρουργική παροχέτευση. Για την αντιβίωση, αυτό το πρέπει να σημειώσουμε ότι φυσικά και δεν περιμένουμε τις καλλιέργειες. Έχουμε μπροστά μας μια σεπτική κατάσταση, δυνητικά επικίνδυνη για τη ζωή. Αρχίζουμε εμπειρική αντιβίωση. Οι καλλιέργειες έτσι και αλλιώς θα αργήσουν να βγουν. Αν στείλεις και καλλιέργειες και του υγρού και του αίματος, πρέπει να προσδοκάς ότι θα έχεις το στέλεχος σε ένα ποσοστό περίπου τα 40 με 60% των περιπτώσεων. Και βέβαια, αν έχεις διαθέσιμη PCR, που είναι διαθέσιμη σε λίγα ιδρύματα, τότε το ποσοστό της ευαισθησίας αυτό μπορεί να αυξηθεί. Σημειώστε δε ότι υπάρχει και μία μελέτη η οποία λέει ότι αν έχω μια εμπειρική αντιβίωση και βρω το στέλεχος, είτε ακολουθήσω την εμπειρική αντιβίωση αν ο άρρωστος αποκρίθηκε, είτε πάω στο στέλεχος, αλλάξω την αντιβίωση να στοχεύσω το στέλεχος, οι εκβάσεις κλινικές είναι οι ίδιες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου νοσηλείας. Τώρα, για την αντιβίωση, την εμπειρική αντιβίωση, οι πληροφορίες που έχουμε βασίζονται σε λίγες, ελάχιστες μελέτες περιγραφικές που δείχνουν τι μικρόβια είναι αυτά τα οποία προκαλούν την πεζοκοντική λίμωξη, άρα και το εμπίημα. Για την Ευρώπη υπάρχουν μία Βρετανική και μία Ισπανική που δίνουν κυρίως γκραμ θετικά και σταφυλόκοκο. Η μία Βρετανική λέει κυρίως είναι μη πνευμονικοκοκική στρεπτόκοκη, η Ισπανική λέει ότι είναι πνευμονική στρεπτόκοκη. Και πάνω σε αυτά βγαίνει ένα λογικό συμπέρασμα ότι μία επιλογή με μοξυκλοξασίνη ή αμοξυκλίνη κλαβουλανικό πλάς μία κλινδαμικίνη που θα πιάσει καλύτερα ένα αερόβιο ενισχυμένη στόχευση σταφυλόκοκου είναι μία λογική επιλογή για να αρχίσει κανείς ανάλογα και με τι στελέχη έχει στην κοινότητα. Ενώ για τα νοσοκομιακά μικρόβια, αυτά πρόκειται ας πούμε για λοιμώξη κοινότητας, έτσι, για νοσοκομιακά μικρόβια πάμε, στοχεύουμε τα κλασικά ανάλογα με το τι έχει κανείς στο νοσοκομείο του. Διάρκεια θεραπείας άγνωστο, θεωρείται ότι περίπου τις 2-3 εβδομάδες πρέπει να τις φάει κανείς με αντιβίωση. Δεδομένου βέβαια ότι ο άρρωστος έχει πάει καλά, το υγρό έχει παροχετευτεί. Σημειώστε ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι στελέχη προκαλούν τις λοιμώξεις αυτές της κοινότητας και βλέπω εδώ τον κύριο Ψαρουδάκη. Πρέπει να σας πω ότι αρχίζουμε τώρα μία μελέτη που πιάνει 7 νοσοκομεία, 4 πόλεις, επί 3 χρόνια να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι στελέχη έχουμε, τι ευαισθησίες έχουμε για να μπορέσουμε κάποια στιγμή και εμείς να βγάλουμε τις δικές μας οδηγίες για την εμπειρική αντιβίωση σε αυτές τις περιπτώσεις. Σωλήνα. Όταν έχει πίον, είναι απαραίτητο να το παροχετεύσει. Άρα μία ένδειξη είναι αυτή. Η άλλη ένδειξη είναι να έχεις μια
πεζογωτική συλλογή παραπνευμονική, η οποία να μην έχει την εμφάνιση το οποίο παρά τα αυτά να αποκαλύψει μέσα μικρόβια ή να έχει βιοχημικά χαρακτηριστικά χαμηλό pH, το οποίο ακόμα και να μην το καλλιεργήσει το μικρόβιο, δειλεί την παρουσία μικροβίων. Αν έχει μια εγκυστομένη πεζογωτική συλλογή και αυτό κατά τεκμήριο δείχνει ότι ο άρρωστος πρέπει να λάβει και παροχέτευση πλην της αντιβίωσης, και υπάρχει και αυτή η σχετική ένδειξη, αν έχει μια μεγάλη πεζογωτική συλλογή, κυρίως για ανακουφιστικούς λόγους, θα πρέπει να παροχετεύσεις. Μια μεγάλη συζήτηση είναι τι είδους σωλήνα να βάλω. Να βάλω αυτό το κλασικό που φωνάζουμε τους θρακοχειρουργούς, ας πούμε, και τους βάζουμε τομές κτλ. Ή αρκεί να βάλω έναν λεπτότερο καθετήρα. Δεν υπάρχει τυχεοποιημένη μελέτη. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι και οι λεπτοί ακόμα σωλήνες, που δυστυχώς στην Ελλάδα πια δεν έχουμε, δεν υπάρχουν, ούτε στο εμπόριο υπάρχουν πια. Κλασικοί σωλήνες που μπαίνουν με τεχνική Seldinger και κάνουν αυτή τη δουλειά, οι λεπτοί καθετήρες δηλαδή, ας πούμε, της τάξης του 12 με 16 friends. Πάντως, η πιο ισχυρή μαρτυρία σχετικά με το ερώτημα τι σωλήνα να βάλω είναι αυτή από μια βρετανική μελέτη με πολλούς αρρώστους, που δείχνει ότι είτε έβαζες μικρό είτε έβγαζες μεγάλο σωλήνα, αναδρομική ωστόσο, έτσι, οι διαφορές εκβάσεις δεν φάνηκαν. Ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι ίσως περιμένετε να ακούσετε περισσότερο, και είναι και το ερώτημα το οποίο τίθεται και από τους συναδέλφους μας, είναι κατά πόσο θα πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Πώς πάμε στη διαδικασία λύσης των συμφύσεων, που είναι τυπικά όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν εμπίημα, έχουν και πολλαπλά διαφραγμάτια συμφύσεις, πολύ εγκυστομένες πεζογωτικές συλλογές, πώς και αν πρέπει να τις λύσουμε. Γιατί αυτές είναι που καθιστούν την παροχέτευση αδύνατη με έναν σωλήνα, αν και εδώ που τα λέμε, η αξία της παροχέτευσης όλων των εγκυστώσεων, φανταστείτε μια συλλογή με πολλές εγκυστώσεις, σαν γενική προσέγγιση, ανεξάρτητα με το άρρωστος, παραμένει διευκρίνηστη. Αν κατά πόσο ενώ ο άρρωστος πάει καλά, θα πρέπει εμείς να πάμε σε διάφορες εγκυστώσεις και να βγάλουμε όλο το υγρό. Και στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο ισχύει σαν κοινή πεποίθηση είναι ότι η παρουσία του εγκυστομένου μολυσμένου υγρού αποτελεί πρόβλημα ανεσύψη, επιμένει ενώ ο ασθενής λαμβάνει επαρκή αντιβίωση. Πώς λύνουμε τις συμφύσεις? Η μία περίπτωση είναι με αυτό που κάνουμε οι παθολόγοι και η άλλη περίπτωση είναι με αυτό που κάνουν οι χειρουργοί. Για τα ενδολυτικά, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί. Τελευταία χρησιμοποιείται κυρίως το TPA. Πράγματι, υπάρχει μαρτυρία ότι επιτυχάνουν τη λύση των συμφύσεων. Έτσι, και υπάρχει απόδειξη γι' αυτό, ότι επιτυχάνουν τη λύση των συμφύσεων. Έχουν κάποιες παρενέργειες, κυρίως τοπικού τύπου. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται, βέβαια, εντάξει, λύνουν τις συμφύσεις, αλλάζουν κάτι τελικά σε ουσιαστικές κλινικές παραμέτρους? Δείχνω όλες τις τυχιοποιημένες μελέτες, οι οποίες υπήρξαν μέχρι κάποια στιγμή, οι οποίες είδανε τι κάνανε, τυχιοποίησαν ασθενείς να πάρουν είτε κάποιον ενδολυτικό στρεπτοκινάση ή ουροκινάση versus saline από το σωλήνα, έτσι. Και εδώ είναι οι εκβάσεις. Αν μειώνουν διάρκεια νοσηλείας, μειώνουν ανάγκη χειρουργείου για τελική παροχέτευση ή έχουν κάποιο όφελος επιβίωσης. Όφελος επιβίωσης δεν έδειξε καμία. Για τις άλλες μελέτες, οι άλλες εκβάσεις υπήρχαν ναι και όχι από διάφορες μικρές μελέτες, μέχρι που ήρθε αυτή η μεγάλη, η MIST-1 από την Αγγλία, 450 περιστατικά, και έδειξε ότι είτε βάλει στρεπτοκινάση είτε βάζει φυσιολογικό ρο, ο άρρωστος δεν πάει καλύτερα ή χειρότερα. Και πάνω σε αυτό βασίστηκαν και τελευταίες οδηγίες που υπάρχουν σχετικές διεθνείς από τη Βρετανική Θεωρακή Εταιρεία, και σου λέει μην χρησιμοποιήσουν ινοδολυτικά. Μα είπανε, αφού λύνουν τις συμφύσεις, το βλέπουμε στον υπέρηχο, πριν και μετά το ινοδολυτικό, γιατί δεν δουλεύει αυτό το πράγμα? Μήπως επειδή το πείο είναι πάρα πολύ παχύρευστο και δεν μπορεί να παροχετευτεί παρόλο λύνουν οι συμφύσεις? Να κάνουμε το πείο πιο λεπτόρευστο. Γιατί το πείο είναι παχύρευστο? Γιατί έχει πάρα πολύ DNA μέσα, αυτό το μακρομόριο που δημιουργεί το πολύ εξόδες από τα διάφορα κύτταρα τα οποία πεθαίνουν εκεί στην περιοχή. Να βάλουμε λοιπόν DNA μαζί με TPAA και κάνανε αυτή την τυχιοποίηση, 4 ομάδες, DNA, TPA, συνδυασμός, πλασίμπο. Και εδώ βλέπετε τις εκβάσεις. 4 ομάδες. Η πρώτη είναι αυτή που ήταν και το πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης, που δείχνει ότι πραγματικά ο συνδυασμός οδήγησε κατά ένα 30% μείωση της ακτινοσκιερότητας στην ακτινογραφία θώρακας στις 3 μέρες, που ήταν σημαντικά περισσότερη καλύτερη στις ακτινογραφίες από τις άλλες ομάδες, και σε άλλες εκβάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και πιο σημαντικές, όπως είναι η ανάγκη για χειρουργείο, πάλι ήταν καλύτερο ο συνδυασμός. Σημειώστε όμως, 2 στα 48 χρειάστηκαν χειρουργείο συνδυασμό, 3 στα 48 στο TPA μόνο. Δηλαδή, η διαφορά, αντιλαμβάνεστε, πακτικά είναι πάρα πολύ μικρή. Και σημειώστε ότι μόνο ένα 16% των ασθενών στη ομάδα ελέγχου ήταν αυτό το οποίο χρειάστηκε τελικά χειρουργείο. Αυτοί που δεν λάβανε καμία παρέμβαση στο DNA στο TPA. Και μείωση βέβαια στη διάρκεια νοσηλείας πάλι στη μονάδα συνδυασμού.
σημαντικό θέμα για να καταλάβετε, σημαντικό ζήτημα για να καταλάβετε τη θέση των νομοδηλητικών είναι να συζητήσουμε αυτό εδώ, ότι οι περισσότερες μελέτες αυτές που σας έδειξα, αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα, ότι παίρνουν όλους τους ασθενείς με εμπίημα και επιπλεγμένη παραπνευμονική πεζοκοτική συλλογή και τους τυχιοποιούν στη μέρα μηδέν. Τους βάζουν σωλήνα και τους αρχίζουν τη θεραπεία. Είτε ανταποκριθούν είτε δεν ανταποκριθούν στην κλασική θεραπεία, η οποία είναι αντιβιωτικά και σωλήνα. Δεν περιμένουν να δουν ανταπόκριση. Τους βάζουν λοιπόν από την αρχή. Σαν ο καθένας από αυτούς να έπρεπε να πάρει μία θεραπεία. Στην πραγματικότητα όμως, όπως σας έδειξα και στις προηγούμενες μελέτες, στη ΜΙΣ 1 και στη ΜΙΣ 2, μόνο ένας, δύο με τρεις περίπου ασθενείς οι οποίοι θα λάβουν την θεραπεία πλασίμπο, δηλαδή saline μαζί με την αντιβίωση, είναι αυτοί που τελικά θα χρειαστούν χειρουργείο. Άρα λοιπόν πάμε και τυχιοποιούμε ασθενείς, όλους τους ασθενείς, στην πραγματικότητα αυτούς που θέλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, μία μειοψηφία, ένα μικρό υποσύνολο αυτών των ασθενών. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, τελικά ποιο σχεδιασμό πρέπει να έχουμε, ποια μελέτη πρέπει να κάνουμε για να καταλάβουμε πώς, αν όντως βοηθάνε τα ενδυλυτικά, σε εκείνη τη φάση που πραγματικά το χρειαζόμαστε. Δηλαδή, πότε δίνουμε αντιβιωτικά, βάζουμε σωλήνα, περιμένουμε μερικές μέρες και βλέπουμε καλυτερεύει ο άρρωστος. Αν δεν καλυτερεύει, εκεί χρειαζόμαστε ενδυλυτικά. Όχι να τα βάλουμε από την αρχή σαν θεραπεία ρωτήνας, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να τυχιοποιήσουμε είτε αρρώστους μπει σε δεύτερο χρόνο όσους δεν βελτιώνονται με την αγωγή, είτε να βρούμε έναν τρόπο, κάποιες δείκτες, κάποιες κλινικούς, βιοχημικούς, οτιδήποτε δείκτες που να ξέρουμε από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τη χειρότερη πρόγνωση, τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μην ανταποκριθούν στην τακτική θεραπεία, οπότε θα πρέπει να λάβουν μια επιπλέον θεραπεία όπως τα ενδυλυτικά. Υπάρχει αυτή εδώ η μελέτη, η οποία είναι αμερικάνικη, η οποία τυχιοποίησε ακριβώς σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι δεν υποχώρησαν το σύνδρομο δεν υποχώρησε με σωλήνα και αντιβίωση. Άρα ήταν επιλέξιμη για χειρουργική παροχέτευση. Το μεγάλο πρόβλημα αυτής της μελέτης είναι ότι δεν αναφέρουν πουθενά οι συγγραφείς τη μέθοδο με ποια κριτήρια αποφασίσαν ότι αυτή η άρρωστη είναι επιλέξιμη για βάτσα. Και αν πάει κανείς στην Αμερική που εκεί θέλουν να χειρουργούν, αν είναι δυνατόν, τη δεύτερη, τρίτη μέρα, ας πούμε, αν δεν έχει καθαρίσει πλήρως. Αυτό εκεί θέτει μια υποψία ότι ίσως υπάρχει εδώ μια υπερβολή. Πάντως, αυτή η μελέτη έδειξε ότι ο TPA από μόνο του είχε μεγαλύτερη επιτυχία, απέφυγε τα περισσότερα χειρουργία σε σχέση με την θεραπεία μόνο με saline. Και το άλλο ενδεχόμενο που σας είπα, πώς θα μπορούσαμε ίσως να αναγνωρίσουμε τους αρρώστους τη στιγμή της παρουσίασής τους, αυτούς οι οποίοι δεν θα πάνε καλά με σωλήνα και αντιβιωτικά μόνο, είναι η απάντηση εδώ, ένα τεστ που βγάλανε στην άδεια από την Βρετανία, αναπτύχθηκε στο δείγμα της ΜΙΣΤ 1 που σας έδειξα τη θρεπτοκινάση Versaline και επιβεβαίωθηκε στη ΜΙΣΤ 2 που ήταν DNA και TPA μαζί. Δείχνουν λοιπόν ότι αυτές εδώ οι παράμετροι προδικάζουν κακή πρόγνωση και αυτό εδώ το τεστ τώρα ελέγχεται με προοπτικό τρόπο να δουν αν πραγματικά μπορεί να ξεχωρίσει αρρώστους οι οποίοι θα έχουν κακή πρόγνωση. Φτάνουμε λοιπόν στην περίπτωση εκείνη που ο άρρωστός μας έχει πάρει αντιβίωση, σωλήνα, έχει λάβει ή δεν έχει λάβει ενδυλυτικά, δεν βελτιώνεται και αρχίζει κανείς να σκέφτεται να φωνάξει τους καλούς συναδέλφους να το χειρουργήσουν. Ποιες είναι οι ενδείξεις για να φωνάξω, πότε φωνάζω εγώ τον χειρουργό? Όταν ισχύουν όλα τα παρακάτω. Δηλαδή, ο ασθενής να παραμένει σηπτικός. Δεν με ενδιαφέρει αν έχει λίγο υγρό ή αρκετό υγρό και έχει φύγει σύψη. Αν η ποσότητα του υγρού είναι ικανή και όχι 5 σταγόνες. Αν το υγρό που υπάρχει δεν μπορεί να παραχαιτευτεί με σωλήνα, ενώ ο σωλήνας έχουμε βεβαιωθεί ότι βρίσκεται στη σωστή θέση και βέβαια είναι βατός. Αν ο ασθενής ξέρω ότι λαμβάνει τη σωστή αντιβίωση και είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν άλλες αιστείες λίμωξης. Γιατί χειρουργούμε? Χειρουργούμε για να αντιμετωπίσουμε τη σύψη. Υπάρχει η συζήτηση μεταξύ κάποιων εκτοθερακοκυρουργών ότι εδώ, άμα δεν χειρουργήσουμε, τώρα θα αναπτυχθεί ενοθώρακας, παρότι ο άρρωστος θα γίνει καλά από τη σύψη του, θα έχει έναν εκτεταμένο ενοθώρακα, αναπηρία κτλ. Στην πραγματικότητα όμως δεν χειρουργούμε γι' αυτό. Χειρουργούμε για να αντιμετωπίσουμε τη σύψη, να λύσουμε τις συμφύσεις, να παροχετεύσουμε, να κάνουμε την παροχέτευση εφικτή και ο άρρωστος να γίνει καλά από τη σύψη του. Ο βρετανικός χρόνος είναι άγνωστος. Η Βρετανική Θωρακική Εταιρεία λέει ότι αν η σύψη δεν αρχίσει να ελέγχεται μέσα σε 7 μέρες, τότε θα πρέπει να ζητάμε χειρουργική συμβουλή. Αυτό είναι ένα πράγμα πολύ αυθαίρετο, ακόμα δεν υπάρχει γι' αυτό καμία απόδειξη. Και να σας εξηγήσω ότι εννοώ ότι δεν χειρουργούμε έναν άρρωστο ο οποίος έχει υγρό και ο οποίος έχει γίνει καλά από τη σύψη του. Δείτε, ας πούμε, αυτός εδώ ο άρρωστος, ο οποίος είναι πια καλά, έχει εγκυστομένες υπολοιματικές πεζοκοτικές συλλογές και παίρνει εξιτήριο. Μετά από 20 μέρες έχουν φύγει αυτά, έχει φύγει ο νεθόρακα επαγχύσεις και υπάρχει και αυτή η μελέτη που είδανε μόνο ένα 14% άμεσα 348 ασθενείς με παραπνευμονική πεζοκοτική συλλογή, είχαν μια κάποια πάχυση 6 μήνες μετά
η οποία βέβαια κλινικά ήταν εντελώς ασήμαντη, ούτε λειτουργική επιβάρηση, ούτε δύσμια. Τα είπα αυτά, θα πρέπει να διενεργώ θεραπευτική παρακέντηση, να βάζω σωλήνα, αν υπάρχει θέμα εγκύστωσης, να βάζω κατευθυνόμενο σωλήνα. Και αν ο ασθενής παραμένει συμπτικός λόγω πεζοκοτικής λοιμόξης, παρότι λαμβάνει επαρκή αντιβίωση, οι σωλήνες είναι βατοί, τοποθετημένοι σε σωστή θέση, να εξετάζει το ενδεχόμενο βάζ, το οποίο μπορεί, θα μας τα πούνε οι βέβαιες συνάδελφοι, να γίνει και ανοιχτή θερακοτομή. Η χορήγηση συνοδολητικών με ή χωρίς DNA παραμένει αμφίβολης αξίας όταν χρησιμοποιείται σαν μέσο ρουτίνας, όπως είπαμε, σε όλους τους ασθενείς. Μπορεί να χρησιμοποιείται σαν σωστικό μέσο εναλλακτικό του χειρουργείου σε ασθενείς οι οποίους δυσκολευόμαστε να χειρουργήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που πήγα λίγο παραπάνω το χρόνο.